Και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί πολυπληθέστατη η ελληνική ομογένεια, η οποία τιμά και τα έθιμα και τις παραδόσεις και θυμάται με μεγάλη αγάπη κιόλας και γιορτάζει και την 28η. Λοιπόν, ο Γιώργος Κοντουδής είναι εκπρόσωπος κοινότητας χιακής κοινότητας εκεί στο Ντιτρόιτ. Παρακαλώ, που στο Ντιτρόιτ αναμένεται να φτάσουν στις επόμενες ώρες μια ομάδα καλλιτεχνών από τη Χίο, καλεσμένη του Χίο Society of Detroit. Φεύγουν τη Δευτέρα οι άνθρωποι αυτοί, πάνε στο Ντιτρόιτ για να λάβουν μέρα στην Χωρεσπερίδα που διοργανώνουν οι Χιώτες Ομογενείς 4 με 5 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Που εμείς τους έχουμε όλους εδώ. Και το Θοδωρή Πηλιώτη από τη Χίο, έτσι. Και καλημερίζει τους πατριώτες του που βρίσκονται καλημέρα στην Αμερική. Από τη Χίο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, Θοδωρή μου, εσύ έχεις και τους μουσικούς εκεί, θα πάνε στην Αμερική το επόμενο διάστημα. Καλεσμένη της Χιακής Ομοσπονδίας. Έτσι ακριβώς, βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία, στην κεντρική, την πλατεία Βουνακίου, για να δώσουμε χρώμα και στους ομογενείς μας και να τους καλημερίσουμε από τη Χίο. Μια χιακή κοινότητα στο Ντιτρόιτ που, όπως μας είπαν, ξεπερνά τα 2.000 άτομα. Και έχουμε κοντά μας τον Γιάννη τον Βούκουνα και τον Μαρκέλο τον Πούπαλο, οι οποίοι είναι από το σχήμα το μουσικό, το παραδοσιακό από εδώ, για να δώσουν το στίγμα τους στο Ντιτρόιτ την επόμενη εβδομάδα. Μιας και πρέπει να πούμε ότι η 11η Νοεμβρίου γιορτάζεται ιδιαίτερα, είναι τα Ελευθέρια της Χίου και τα τιμούν τόσο στη Χίο όσο βέβαια και οι ομογενείς μας. Γιάννη Βούκουνα, έτοιμοι λοιπόν για αυτό το ταξίδι? Έτοιμοι, με μεγάλη χαρά, με μεγάλη τιμή. Καλημέρα και από εμάς. Θα συναντήσουμε συμπατριώτες και θα συμμετάσχουμε και εμείς αυτή τα μεγάλα γεγονός που γίνεται με αφορμή τα Ελευθέρια της Χίου στη Χωροσπερίδα του Συλλόγου του Χιώτικου, που είναι στις 5 Νοεμβρίου στο Ντιτρόιτ. Με πολύ χαρά και πολύ μεγάλη τιμή και ανυπομονησία περιμένουμε αυτή τη μέρα. Μαρκέλο, όπως μας έλεγες πριν, θα δώσετε χαρά. Γι' αυτό το λόγο πάμε. Είναι χαρά και τιμή μας που θα πάμε στο Ντιτρόιτ να βρούμε τους Έλληνες και μαζί να κάνουμε ό,τι ωραιότερο γίνεται. Mm-hmm. Να περάσουμε όμορφα και να χορέψουμε. Και ήδη σας ακούνε αυτή τη στιγμή ο κύριος Κοντούδης, εκπρόσωπος της κοινότητας, της Χιακής κοινότητας. Κύριε Κοντούδη, καλημέρα από την Ελλάδα και από την Αθήνα. Ετοιμάζεστε εσείς εκεί στο Ντιτρόιτ να υποδεχτείτε τους συμπατριώτες σας και να γιορτάσετε όλοι μαζί την ελευθερία της Χίου, του νησιού? Ακριβώς. Δίπλα μου έχω το Γιάννη, ο οποίος είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Θα σας πει δύο λόγια. Ναι, λοιπόν, καλημέρα σας. Είμαστε πάρα πολύ ανυπομονούμε να έρθει η Χιώτικη Κουμπανία να γιορτάσουμε τον ετήσιο χορό που κάνουμε κάθε χρόνο, να γιορτάσουμε την ελευθερία της Χίου από το 1912. Και είναι ένας χορός που έχουμε τώρα αναλάβει τα τελευταία 10 χρόνια η δεύτερη και τρίτη γενναία Χιώτες του Ντιτρόιτ. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή την ευκαιρία που θα έρθουν τα παιδιά από τη Χίο. Να σας ρωτήσω τώρα, πώς είναι οι Έλληνες ομογενείς εκεί στο Ντιτρόιτ και πώς είναι από τη Χίο? Έλληνες στο Ντιτρόιτ γενικά είναι περίπου 60 με 70 χιλιάδες Έλληνες στο Ντιτρόιτ. Mm-hmm. Και είναι περίπου 2.000 Χιώτες στο Ντιτρόιτ. Μεγάλος αριθμός, οπότε ζωντανή κοινότητα με δραστηριότητες και προετοιμάζεστε να το κάψετε και να γλεντήσετε και να περάσετε όμορφα και στη Χωροεσπερίδα που ετοιμάζετε. Για να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Τι περιμένει ο απόδημος ελληνισμός από την ελληνική ηγεσία? Από την πολιτική ηγεσία εδώ, τη δική μας. Μια ερώτηση που θα ήθελα να απαντήσω εγώ. Καταρχήν είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δείξει όλη η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας, όλα τα πολιτικά κόμματα, να κατεβούν 11 Νοεμβρίου στη παρέλαση της Χίου, να δώσουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε ενωμένοι. Mm-hmm. Χωρίς, τουλάχιστον στην εξωτερική μας πολιτική, όπως οι Τούρκοι. Εγώ τους ζηλεύω σε αυτό το... Mm-hmm.
Και εσείς που είστε από μακριά και τα παρακολουθείτε όλα αυτά, παρακολουθείτε εδώ τι γίνεται στη χώρα μας, τα βιώνετε έτσι με ιδιαίτερη ευαισθησία. Και βεβαίως και στα δύο πλάνα εδώ επιβεβαιώνεται αυτό που λέει: οι χιώτες πάνε 2-2, έτσι. Ο Θοδωρής ο Πιλιώτης απλώς κάνει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, να είστε καλά. Είμαι Μεσίνιος, γι' αυτό έπρεπε να βρω δύο χιώτες για να μας μιλήσουν εδώ και να μεταφέρουν. Εδώ είμαστε πολύ περήφανοι για τα παιδιά μας, τα οποία είναι δεύτερη. Όλες οι παραδόσεις από τυχείο να φτάσουν στους ομογενείς μας και στα νέα παιδιά. Ωραία. Έτσι ακριβώς και αυτό είμαστε πολύ υπερήφανοι, μπορώ να μεταλαμβαδεύσουμε όλα αυτή τη θετική παράδοση και τα έθιμα. Ναι, να ακούσουμε τον κύριο Κοντούδη και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που μας κάνουν την τιμή να έρθουν να γιορτάσουμε αυτή την επέτειο. Τα παιδιά μας είμαστε πολύ υπερήφανοι, είναι δεύτερης και τρίτης γενεάς εδώ που κρατάνε τις παραδόσεις μας. Και θα ήθελα να κάνω ακόμα μία παρατήρηση, δεν ξέρω, με συγχωρείτε και τα ελληνικά μου, λείπω 40 χρόνια. Στην κυρία Καραμέρο, την Υπουργό Παιδείας, να κάνει ένα σχολείο διαδικτυακό για τα παιδιά μας εδώ στην Αμερική, που να πηγαίνουν σε σχολείο μέσω του ίντερνετ και να παίρνουν απολυτήρια δημοτικού και αν μπορούν και λυκείου και γυμνασίου. Mm-hmm. Γιατί βλέπω σε 2-3 γενναίες η ελληνική γλώσσα θα χαθεί. Ένα θέμα το οποίο μας το θέτουν και από άλλες περιοχές. Προφανώς θα γνωρίζει και τα θέματα αυτά το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσετε όμορφα. Καλημέρα. Στην Ομογένεια έχει και δυναμική κοινότητα. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα. Καλή αντάμωση. Καλημέρα.